Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άντε, για κλειδιά ή αν μείνεις έξω από το σπίτι, ένα όνομα υπάρχει, δεν χρειάζεται συζήτηση. Πετκανίτσας, Δελφών 101. Δελφών 101, Πετκανίτσας 101. Είναι σουρωμένοι τα λένε. 101. Γρήγορα. Μην κοροϊδεύεις. 85-27-27, ένα νούμερο και για κλειδιά Immobilizer και για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για εσάς οι οποίοι θέλετε πραγματικά αξιοπιστία και ταχύτητα και πάνω απ' όλα πάρα πολύ καλές τιμές. 85-27-27. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο υπεύθυνος ασφαλείας του Ηρακλή Μάκη Αρλή. Μάκη, καλησπέρα. Ναι. Εσείς δεν πηγαίνετε στο Καφαντρόπλο, πηγαίνουν άλλοι. Εγώ πηγαίνω. Αυτούς τους ρωτήσατε γιατί δεν τους άφησε. Δεν τους αφήσαμε. Γιατί ο διπλανός που λέει τα δικά του, που δεν έχει πει σε πούλμα, που δεν έχει δει πως είναι οι οπαδοί, πως σκέφτονται και. Και εγώ είμαι έμισος, εντάξει. Λοιπόν. Δεν είναι κακό. Όχι, κακό είναι, κακό είναι. Και αν δεν είσαι έμισος έπρεπε να παραιτηθείς, ρε Μάκη. Αν δεν ήσουν έμπιστος, έπρεπε να παρακολουθείς. Ναι. Γιατί δεν τους αφήσανε τους οπαδούς, τους δημοσιογράφους να μεταδώσουν. Λέγε ρε κούκρινες, τα ξέρεις όλα. Για σαν και αυτά που έλεγες. Το Βασιλόπουλο προσβάλλουν τον πρόεδρο του Ηρακλή και η ΠΑΕ κάνει νάνι. Δεν τους έκανε καμιά μήνυση και δεν τους έκανε και μήνυση και το κυριότερο ότι ο πρόεδρος της φίνησε δαχτυλίδι ή είναι. Θα δούλευα εγώ σε πρόεδρο που φίλησε δαχτυλίδι στον Ολυμπιακό. Άμα έχει καλό. Και δεν το καταλαβαίνω. Άμα ήταν καλό το μεροκάματο, γιατί να μην δούλευε. Εσύ όταν θα κάνει προεδρία σε κάποια ομάδα, να την κάνει δούλο στον Ολυμπιακό. Εμεί δεν θέλουμε πρόεδρο να είναι δούλο σε κανένα Ολυμπιακό. Και τότε γιατί βγάλατε πάνω τότε χθε. Άστο τώρα, επειδή δεν θα το καταλάβει ποτέ και ήθελα να πω για τον κόσμο που μα ακούει. Γιατί βγάλει τον πάνω τότε. Αυτά που υπόθηκαν πριν από εκείνο το παιχνίδι και δεν αφήσαν του δημοσιογράφου να αναμεταδώσουν τα μα στην πόλη μα, υπόθηκαν κάποια πράγματα. Από τότε δεν έγινε τίποτα από την ΠΑΕ. Είναι ένα θέμα αυτό. Οι οπαδοί δεν είναι κορόιδα. Θα του λε κάτι θα το κάνει. Αυτό και γεια σα. Όσοι καταλάβανε. Τώρα άλλα τ' άλλο μα λε. Άλλα τ' άλλο για σένα που δεν ξέρει οπαδικά. Και δεν ξέρει πώ σκέφτεται ένα οπαδό. Εγώ χαζό είμαι, αλλά το πανό πε μα γιατί βγήκε χθε. Εσύ το πανό να σου πω έτσι. Αυτοί που το βγάλανε και αυτοί που είναι σαν για αυτούς που βγάζουν τέτοια πανό καταλάβανε τι θέλω εγώ να πω. Εγώ δεν κατάλαβα όμως. Είμαι χαζός. Εσύ δεν θα καταλάβεις ποτέ. Είμαι χαζός. Και άλλα ένα εκατομμύριο χαζοί ακούν από κάτω. Σε χαίρομαι που βγάζεις λεφτά, κάνεις το σηκώνεις τηλέφωνα και πληρώνεσαι και παίρνεις 3 φορές λεφτά περισσότερα από εμάς και εμείς κινδυνεύουμε τη ζωή μας. Και εσύ και ένας λόγος που... και ένας λόγος να σε πω και τ' άλλο. Πες το. Άστο, πει το. Θα ξεφύγω, α, μην ξεφύγεις, άστο. Ναι, γιατί εσύ βολεύεσαι από αυτό που έτσι ενεργεί η ΠΑΕ. Εσύ έχεις πει πολλά για τον πρόεδρο του Ηρακλή και το πανό έχει περιεχθεί. Εσύ τώρα είσαι υπερασπιστής του πρόεδρου. Και διαβάλεις την ποιότητα του πρόεδρου του Ηρακλή που δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την ποιότητα που εσύ αναφέρεις. Γιατί καλή ποιότητα ο πρόεδρος του Ηρακλή. Δεν αμφιβάλλω. Και θέλει η αυτόνομη με το πανό να τους ξυπνήσει, να την αναδείξουν και εσείς να είστε μούγκα. Και να λέτε μόνο αλήθειες όταν υπάρχει απατεώνας πρόεδρος που δεν έχουμε εμείς τέτοιο πρόεδρο. Αυτά και τα άλλα στην πορεία λίγα-λίγα, γιατί εσύ το μόνο που ξέρεις, αδερφέ μου, είναι να κάνεις όπου είναι επίκαιρο, σαλούς τώρα παίζεις, σαλούς αουρίου και παίζεις, μανάβεις το. Δηλαδή θα λες για να κάνεις εκπομπές σου, δεν είναι στο έργο. Και βγάζει και 50.000 Ολυμπιακούς και κάνει να την πόλη όλη κόκκινη. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα τρέχεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Χαζοχαρούμε να το πας. Αυτοί που είναι πολλούς αρνητικούς. Δεν με απάντησες όμως. Δεν με απάντησες. Δεν με απάντησες. Έτσι, εδώ είμαστε Μακεδόνες και είμαστε Ηρακλήδες. Να, σε αυτό το Μακεδομαγγελίδι. Έχει και άλλες ομάδες. Είμαστε Βόρειοι. Ναι. Τα συμφέροντα αυτής της πόλης. Όταν πάει ο Βέλιος στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, εδώ τι Μακεδονομαγγελίδι. Ναι. Ναι. Μην πεις κάτι για το Μαρινάκι και όλους αυτούς. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Γεια χαρά. Δεν με απάντησες όμως. Λοιπόν, αυτά από το Μακεδονομαγγελίδι. Τι είπα από το Μακεδονομαγγελίδι. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Υπερασπίζεται τον πρόεδρό του και καλά κάνει και απ' την άλλη δική του έχουν βγάλει ένα πανό κατά του πρόεδρου του. Θα μας τρελάνεις, ρε. Δεν εξήγησε. Έδωσε απαντήσεις. Δεν με απάντησε. Είπε ότι το πανό. Ναι, ναι.
Άστα κόκκινε. Είπε ότι το πανό και η στάση η οποία έγινε. Άστα ρε κόκκινε, δεν μαζεύονται. Απάντη, γιατί δεν μαζεύονται κόκκινε, άστο. Πάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Επόμενη σε επόμενα θέματα. Δεν μαζεύονται.